Λοιπόν, σήμερα που η κοινωνία μας δοκιμάζεται, θέλουμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να ανακουφίσουμε συμπολίτες μας που δεν μπορούν να διασφαλίσουν τα απαραίτητα για την διαβίωσή τους. Γι' αυτό η Ποντιακή Νεολαία Φλόρινας αποφάσισε αντί για εκδήλωση, μπαίνοντας τον τελευταίο μήνα του έτους, τον μήνα που αντιπροσωπεύει την αγάπη, την ζεστασιά και την αλληλεγγύη, τον μήνα όπου γίνεται πιο έντονη η ανάγκη να ενεργοποιηθούμε για τον πιο ουσιαστικό και πολύτιμο σκοπό, ανταποκρινόμενοι και στο κάλεσμα της Εκκλησίας και του Δήμου Φλόρινας, να συμπαρασταθούμε στους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο ανάγκη. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες μας να στηρίξουν την προσπάθειά μας να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες των οικονομικά και κοινωνικά αδύνατων οικογενειών εν ώψη των εορτών, για να βοηθήσουμε κάποιους συνανθρώπους μας που θα κάνουν γιορτές τουλάχιστον με τα απαραίτητα. Λοιπόν, συλλέγουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας, κονσέρβες, είδη ατομικής περιποίησης, ρούχα και σχολικά βοηθήματα στην πλατεία Γεωργίου Μόδη, στο περίπτερο που θα έχει η νεολαία μας, λοιπόν, και όπου θα μας βρείτε εκεί από την Παρασκευή 12 έως την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Βέβαια, στην προσπάθειά μας αυτή πρέπει να πούμε ότι συμβάλλουν και άλλοι σύλλογοι, όπως είναι ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλόρινας, ο Σύλλογος 100, ο Μοτοσυκελετιστικός Σύλλογος, λοιπόν, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Φλόρινας, η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελίτης και άλλοι. Λοιπόν, έχουμε αποδείξει ότι με την αλληλεγγύη μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα. Ας το επαναλάβουμε τώρα που το Πνεύμα των Χριστουγέννων απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Με την ευκαιρία αυτή, ευχόμαστε η αγάπη και η χαρά να φωλιάσει στις καρδιές των ανθρώπων και να τις ζεστάνει. Καλές γιορτές εύχομαι επ' ευκαιρία και χαρούμενα Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο.